Καλημέρα κύριε Καλτσά. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα και στους ακροατές και στις ακροάτριές σας. Να πω, να ξεκινήσουμε καταρχήν με κάτι που είπατε στην αρχή για τα υπερκέρδη. Ακόμα περιμένουμε να υλοποιηθεί η εξαγγελία για τη φορολόγηση των υπερκερδών των παρόχων. Να θυμίσω εδώ ότι η Ιταλία, που στην Ιταλία περνάει μέσα από το χρηματιστήριο ενέργειας μόνο το 11% της ενέργειας, όχι το 100% όπως περνάει στην Ελλάδα. Είναι δηλαδή 100% χρηματιστηριακό προϊόν στην Ελλάδα, ενώ στην Ιταλία με τους μεγαλύτερους μισθούς, που και αυτή είναι φιλελεύθερη δυτική δημοκρατία, περνάει μόνο το 11%. Μέχρι στιγμής λοιπόν ο κύριος Ντράγκη έχει επιβάλει ήδη δύο φορές έκτακτο τέλος στα υπερκέρδη των παρόχων. Εδώ ακόμα περιμένουμε να δούμε, να μας πει η ΡΑΕ με μια μεθοδολογία η οποία είναι και αμφιλεγόμενη. Περιμένουμε να δούμε πόσα είναι αυτά τα υπερκέρδη, ώστε να δούμε αν και πόσο θα φορολογηθούν. Πάμε τώρα στην πιλωτική. Συζητήθηκε στην αρμόδια επιτροπή του Αρείου Πάγου την Τρίτη, όπως είπατε. Μέχρι σήμερα θα καταθέσουμε το υπόμνημά μας. Πιθανότατα μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας θα υπάρχει η απόφαση της επιτροπής αν θα παραπεμφθεί με το θεσμό της πιλωτικής δίκησης η υπόθεση στην πλήρη ολομέλεια του Αρείου Πάγου ή θα επιστρέψει στο πρωτοδικείο. Σε κάθε περίπτωση, είτε στη μία είτε στην άλλη περίπτωση, ισχύει η προσωρινή προστασία την οποία έχουμε λάβει. Να πούμε εδώ ότι υπάρχει μια αιμονή από την Αντίδικο, αλλά υπάρχει και γενικότερα μια τάση στους νομικούς κύκλους, ανεξαρτήτως προϋποθέσεων που προβλέπονται στο νόμο, η δίκη να πάει στην ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Αυτό σημαίνει, κύριε Σαχίνη, ότι ουσιαστικά καταργείται στην πράξη ο θεσμός της συλλογικής αγωγής, υπό την έννοια ότι είναι ένας θεσμός ο οποίος έχει τεθεί σε ισχύ με εφαρμοστικό νόμο ενωσιακής οδηγίας και ουσιαστικά προστατεύει το ευρύτερο καταναλωτικό συμφέρον, ισχύει έργα όμνες, γιατί αναπτύσσει μια ιδιότυπη δεσμευτικότητα και αποτρέπει τη διάνοιξη πληθώρας ατομικών δικών για το ίδιο νομικό ζήτημα. Άρα δεν μπορεί να επικαλυφθεί από την πιλωτική δίκη που προβλέπει ακριβώς το ίδιο και ο οποίος είναι ένας ατελής θεσμός και διώκει να μετατρέψει τον Άριο Πάγο και μάλιστα την πλήρη ολομέλειά του σε δικαστήριο ουσίας. Έτσι δηλαδή εδώ πρέπει να διαφυλαχθεί το κύρος του Αρείου Πάγου ως ακυρωτικό δικαστήριο, γιατί αν πάμε στο πιλωτική δίκη θα πάμε στην πλήρη ολομέλειά του και θα εξετάζουμε μάρτυρες, θα εξετάζουμε πραγματογνώμονες, θα καταθέτουμε συμβατικά έγγραφα, δηλαδή θα επιτελέσει το ρόλο που επιτελεί ένα δικαστήριο ουσίας. Αυτό ο Άριος Πράγος πρέπει να το διαφυλάξει, πρέπει να παραμείνει ένα ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο, πολλό δε μάλλον από τη στιγμή που εδώ δεν έχουμε νέο δυσχερές νομικό ζήτημα που προϋποθέτει ο θεσμός της πιλωτικής δίκης. Ο έλεγχος για το αν μια ρήτρα είναι ή δεν είναι καταχρηστική, είτε αυτό αφορά ρήτρα ασφαλιστικών συμβάσεων, είτε αυτό αφορά ρήτρα τραπεζικών συμβάσεων, είτε αυτό αφορά ρήτρα όπως την προκειμένη περίπτωση συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, έχει απασχολήσει και απασχολεί συνεχώς τα ελληνικά δικαστήρια από τα ειρηνοδικεία μέχρι την πλήρη ολομέλεια του Αρείου Πάγου και την κοινοτική νομολογία. Εμείς προσκομίζουμε με το υπόμνημά μας τουλάχιστον 65 δικαστικές αποφάσεις που τα δικαστήρια όλης της χώρας πανελλαδικά έχουν ασχοληθεί με τον έλεγχο τέτοιων ρητρών. Δεν υπάρχει νέο δυσχερές νομικό ζήτημα, κύριε Σαχίνη. Άρα εμείς είμαστε πεπισμένοι ότι δεν θα εισαχθεί στην πλήρη ολομέλεια του Αρείου Πάγου υπόθεση, αλλά ακόμα και αν εισαχθεί, ναι, είναι τέτοια η έκταση της καταχρηστικότητας που ακόμα και αν μετατραπεί σε δικαστήριο ουσίας η ολομέλεια του Αρείου Πάγου, είμαστε πεπισμένοι ότι θα κρίνει και θα κηρύξει την αδιαφάνεια της ρήτρας. Πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, με αυτή τη διαδικασία ο χρόνος πάει προς τα πίσω. Μας είπατε και για τα υπερκέρδη. Από το Μάιο έχουμε τις νέες μετρήσεις. Σήμερα ανοίγει η εφαρμογή Power Pass. Τι καταλαβαίνετε? Εγώ καταλαβαίνω, κύριε Σαχίνη, ότι ακούμε εξαγγελίες, δηλαδή έχουμε ακούσει, είπαμε για τη φορολόγηση των υπερκερδών, υπόθηκε από τα πιο αρμόδια θεσμικά κύλη, από τα κύλη του Πρωθυπουργού, το Μάρτιο του 22 στη Βουλή. Επίσης, είναι κάτι το οποίο έχει αναδειχθεί και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει μιλήσει για ουρανοκατέβατα υπερκέρδη.
Λοιπόν, αυτή λοιπόν η εξαγγελία ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί. Άκουγα εκπρόσωπο των αγροτών χθες, δεν έχει υλοποιηθεί η εξαγγελία για την επιδότηση στα αγροτικά τιμολόγια. Έχω εντολής, δεν έχουν καταβληθεί ακόμα οι αποζημιώσεις από το χιονιά για αυτό που έγινε στην Αττική Οδό τα Χριστούγεννα. Αφού έχουν κάνει προσφυγή οι εταιρείες, δεν το ξέρετε? Ναι, έχουν κάνει προσφυγή, αλλά εδώ ακούμε εξαγγελίες, υπάρχει μια επικοινωνιακή λέλαπα ο κόσμος, υπάρχει και μια λογική δημιουργική ασάφεια, ώστε να νομίζει ο κόσμος ότι το κράτος δίνει λεφτά, αλλά στην πραγματικότητα δεν παίρνει τίποτα. Είδατε και στη Βόρεια Εύβοια, οι πυρόπληκτοι δεν έχουν πάρει απολύτως τίποτα εδώ και ένα χρόνο. Ας περιμένουμε λοιπόν να δούμε πότε θα μπουν και αν θα μπουν και σε τι και τι ποσά θα μπουν από αυτά τα 600. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ελάχιστοι θα πάρουν 600. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αφορά μόνο οικιακά τιμολόγια πρώτης κατοικίας, ούτε δευτερεύουσας, ούτε εξοχικής. Δεν αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι ένα κονδύλι 280 εκατομμυρίων ευρώ μόνο. Και υπάρχει βέβαια και ο συμψηφισμός από τις ήδη παρασχεθήσεις εκπτώσεις από τους παρόχους και από τις επιδοτήσεις τις κρατικές μέχρι σήμερα, που σημαίνει ότι το 60% θα είναι επί της διαφοράς. Δηλαδή, αν εγώ έχω χρεωθεί με ρήτρα όλο αυτό το διάστημα στο ποσό των 1.000 ευρώ και έχει καταβληθεί υπό τη μορφή επιδότησης ή έκπτωση στο ποσό των 400 ευρώ, θα πάρω ως επίδομα το 60% της διαφοράς των 600 ευρώ. Δηλαδή, συνεπώς θα πιστωθεί στο λογαριασμό μου ποσό 360 ευρώ. Το οποίο, όπως αντιλαμβάνεστε, και με δεδομένη και με δεδομένη και την υπόλοιπη ακρίβεια που βιώνουμε, είτε αυτό αφορά καύσιμα, είτε αυτό αφορά είδη πρώτης ανάγκης, αντιλαμβάνεστε ότι πραγματικά είναι ψίχουλα. Δηλαδή, και με δεδομένο ότι αφορά, όπως είπαμε, το μέτρο μόνο οικιακά τιμολόγια πρώτης κατοικίας, με τις επιχειρήσεις τι θα γίνει? Με τις πολύ μικρές οντότητες, δηλαδή, τι θα γίνει? Με τιμολόγια δήμων τι θα γίνει? Υπάρχουν και αυτά. Εδώ απειλείται η διακοπή παροχής ρεύματος σε δημοτικά σχολεία στο Κερατσίνι και στο Πέραμα. Δηλαδή, πραγματικά τι θα γίνει με αυτά τα... γι' αυτό σας λέω ότι είναι ανεπαρκής η εξαγγελία από πλευράς της κυβέρνησης. Αφήστε που ένα πλήθος εξαγγελιών, όπως είπα και προηγουμένως, ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί. Και γιατί το λέω ότι είναι ανεπαρκής? Γιατί, όπως είχαμε και πει και την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, εδώ πληρώνει ο καταναλωτής ένα κοινωνικό αγαθό σαν να περνάει μάλλον ένα κοινωνικό αγαθό σε ποσοστό 100% μέσα από το χρηματιστήριο, το πληρώνει σαν να παράγεται ολόκληρο από το ακριβότερο καύσιμο, από το φυσικό αέριο που είναι το 40% του ενεργειακού μείγματος. Πληρώνει λοιπόν την ενέργεια που καταναλώνει με βάση ένα χρηματιστηριακό δίκτυο, ο οποίος υπολογίζεται μάλιστα και με βάση δύο πολλαπλασιαστές, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να αγοράζει ένα προϊόν και να μαθαίνει μετά την τιμή του, το οποίο, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι εξωφρενικό και αποτελεί τη στρέβλωση της αγοράς. Γι' αυτό εμείς καλούμε, επειδή ακόμα το δικόγραφο είναι ανοιχτό, κύριε Σαχίνη, ναι μεν, όσοι έχουν συμβουληθεί σε κοινωνικά τιμολόγια της ΔΕΗ, Γ1 και Γ1 ανήκουν στις συγκεκριμένες κατηγορίες, καταλαμβάνονται από την προσωρινή προστασία, αλλά επειδή έχουν καταβληθεί ήδη ποσά χρεωστήτως καταβληθέντα, ποσά που αντιστοιχούν στη ρήτρα αναπροσαρμογής, προκειμένου να μπορέσουν να τα διεκδικήσουν, θα πρέπει να συμμετάσχουν στο δικόγραφο της συλλογικής αγωγής, προκειμένου να μπορέσουν σε μελλοντικούς λογαριασμούς να συμψηφίσουν τις ήδη αχρεωστήτως καταβληθήσεις δόσεις που αφορούν στη ρήτρα αναπροσαρμογής. Γιατί είναι παράλογο να αποπληρώνεται μία ρήτρα, όπως είπαμε και πριν, που σύμφωνα με τα πλέον αρμόδια θεσμικά χείλη του Πρωθυπουργού, του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, των Αρχηγών της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης, αλλά και της ίδιας της αρμόδιας ρυθμιστικής αρχής ενέργειας, είναι παράνομη και καταχρηστική στη μεθοδολογία υπολογισμού της. Ούσα κατανόητο όχι μόνο για το μέσο καταναλωτικό πρότυπο, αλλά ακόμα και για ένα σπουδαίο μαθηματικό μυαλό. Δεν μπορεί το ένα αντισυμβαλλόμενο μέρος ο καταναλωτής να μην του φτάνει ένας μισθός και δύο να πληρώσει μέρος αυτής, και το άλλο αντισυμβαλλόμενο μέρος ο πάροχος
ειδικά αν είναι και καθετοποιημένη εταιρεία, είναι και παραγωγός δηλαδή, όπως είναι οι τέσσερις μεγάλοι παίχτες, να καταγράφουν ουρανοκατέβατα κέρδη. Αυτά είναι παράλογα πράγματα. Είναι αυτονόητα άδικα πράγματα. Να μην πληρώνουν γονείς τα φροντιστήρια και τα δίδακτρα για να πληρώσουν το 2 και 3 μισθούς, για να μην κοπεί το ρεύμα των παιδιών τους που μπορεί να, που στην Κρήτη, μάλιστα, θυμάστε πολύ καλά το προηγούμενο χρονικό διάστημα που κόπηκε το ρεύμα φοιτήτριας επειδή δεν είχε να πληρώσει 315 ευρώ που αντιστοιχούσε στη ρήτρα αναπροσαρμογής. Στη Λάρη Μναυτιώτιδας κόπηκε το ρεύμα σε νευροπαθή που υποστηριζόταν από μηχανικά μέσα. Αυτά τα πράγματα είναι αδιανόητα να συμβαίνουν σε δυτική δημοκρατία εν έτη 2022. Και όχι μόνο αυτό, εμείς να στέβουμε να επιδοτούμε την εσχροκέρδεια. Γιατί ακόμα και αυτά τα ελλειπή μέτρα, τα ανεπαρκή, υποσκάπτουν την εθνική οικονομία. Θα τα βρούμε μπροστά μας, θα μεταφραστούν σε φόρους. Και αν οι φόροι δεν φτάνουν, θυμάστε τι συνέβη τα προηγούμενα χρόνια. Θα έχουμε περικοπή μισθών, συντάξεων και θα λέμε τι συνέβη και γιατί συμβαίνουν αυτά. Δώστε μου μια εκτίμηση, γιατί θέλω να απαντήσετε και σε ερωτήματα πάρα πολλών ακροατών εδώ. Δώστε μου μια εκτίμηση, η απόφαση για το αν θα πάμε σε κυρίως εξπρές πιλωτική δίκη από τον Άριο Πάγο. Ή αν όχι και θα προχωρήσει η δική σας διαδικασία πιο γρήγορα, πότε αναμένετε? Η απόφαση για το αν θα πάμε σε πιλωτική δίκη αναμένεται στο τέλος της επόμενης εβδομάδας. Αν απορριφθεί το αίτημα της αντιδίκου της ΔΕΗ, θα δικαστεί πια, επιστρέφει η υπόθεση στο πολυμελές πρωτοδικείο και εκδικάζεται στις 6 Ιουλίου. Αν παραπεμφθεί σε πιλωτική δίκη, είναι υποχρεωμένη η πλήρης ολομέλεια του Αρείου Πάγου μέσα σε 6 μήνες να έχει εκδώσει απόφαση. Μέχρι η τότε. Η οποία απόφαση όμως, κύριε Σακίνη, και γι' αυτό λέω ότι δεν εξυπηρετεί η διαδικασία αυτή την ταχύτητα στην έκδοση απόφασης. Η απόφαση του Αρείου Πάγου είναι γνωμοδοτική μόνο θα είναι γνωμοδοτική μόνο για ένα νομικό ζήτημα. Η απόφαση θα επιστρέψει πάλι πίσω στο πρωτοδικείο, ό,τι και να γίνει. Γι' αυτό λοιπόν εμείς λέμε ότι αν είχαμε δικάσει αφενός την 1η Ιουνίου, αλλά και στις 6 Ιουλίου να δικάζαμε, εκτιμώ ότι το φθινόπωρο θα είχαμε απόφαση και μάλιστα προσωρινώς εκτελεστεί, όπως έχει το δικαίωμα το πρωτοδικείο να διατάξει. Γι' αυτό είναι παρελκυστικό το αίτημα της αντιδίκου, προκειμένου να κερδίσει χρόνο και να συνεχίσει ένα πάρτι που έχει στηθεί τους τελευταίους 10 μήνες και από το οποίο το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, όλους αυτούς τους μήνες το είχε πει και ο κύριος Αδαμίδης, κύριε Σακίνη, καταθέτοντας ως μάρτυρα στο ακροατήριο την 1η Ιουνίου, ότι είχαν τζιραριστεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα 10 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα από το χρηματιστήριο ενέργειας. Υπήρξε μάλιστα μέρα που δημοπρατήθηκε η τιμή στο χρηματιστήριο 48 φορές προκειμένου να πετύχουν οι πάροχοι την κατάλληλη τιμή. Αντιλαμβάνεστε γιατί συζητάμε. Αν πάμε σε πιλωτική δίκη, απαντήστε μου πολύ σύντομα σε αυτό. Ναι, τα ασφαλιστικά, τα προσωρινά που έχετε κερδίσει, επεκτείνονται μέχρι τότε? Αν πάμε σε πιλωτική δίκη, βεβαίως, γιατί θα πάμε στο πρωτοδικείο μετά 6 Ιουλίου. Θα πάρουμε αναβολή εκ των πραγμάτων, γιατί δεν θα είναι η πετιότητα δική μας, και θα ζητήσουμε να διατηρηθεί η ήδη παρασκευήσα προσωρινή προστασία, γιατί πολλό δε μάλλον δεν θα έχουν μεταβληθεί μέχρι τότε και τα πραγματικά περιστατικά που συνέτρεχαν την 1η Ιουνίου, ώστε το δικαστήριο να διατάξει την παροχή προσωρινής προστασίας. Γιατί για να ανακληθεί η απόφαση ή να μην διατηρηθεί η ισχύ της, θα πρέπει να έχουμε μεταβολή πραγματικών περιστατικών από την ημερομηνία έκδοσης της προηγούμενης απόφασης. Είναι ηλίου φαϊνότερο ότι μέσα σε ένα μήνα δεν έχει υπάρξει καμία μεταβολή πραγματικού περιστατικού, ίσα ίσα που οι μεταβολές είναι επιταχύρω για τον καταναλωτή. Λοιπόν, πάμε σε απαντήσεις σε ακροατές. Ο Σάκης, ερώτηση. Η διαδικασία, κύριε Καλτσά, υπολογισμού τιμολόγησης του ρεύματος είναι απάτη? Και όχι μόνο γιατί είναι αγαθό ή γιατί χρησιμοποιούν αφορολόγητο καύσιμο οι πάροχοι, που είναι παράνομο, αλλά είναι εμφανές ότι έρχονται λογαριασμοί διαφορετικοί, ακόμη και με διαφορά 1.000 ευρώ, για την ίδια κατανάλωση, τους ίδιους όρους, ίδιο μήνα, σε διαφορετικούς πολίτες. Και τελικά είναι ένα ανέκδοτο? Εδώ τι γίνεται? Κοιτάξτε, αυτό, κύριε Σαχίνη, έχει δίκιο ο ακροατής. Υπάρχουν πάροχοι, εναλλακτικοί πάροχοι, οι οποίοι στη διαδικασία της τιμολόγησης ακολουθούν
τρομερά διαφανείς πρακτικές, δεν αναφέρουν καν σαν διακριτό ποσό τη ρήτρα αναπροσαρμογής που καλείσαι να πληρώσεις. Ρίχνουν όλο το ποσό μέσα σε ένα κουβά το οποίο το ονομάζουν χρέωση προμήθειας. Κανονικά και είναι σύσταση της ΡΑΕ αυτό, θα έπρεπε να αναγράφουν διακριτά το ποσό που αντιστοιχεί στη ρήτρα. Υπ' αυτήν την έννοια λοιπόν, εδώ έχουμε, και έχει δίκιο ο ακροατής, έχουμε μια επιπλέον αδιαφανή πρακτική. Την ακολουθούν πολύ συγκεκριμένοι εναλλακτικοί πάροχοι. Και εκτός λοιπόν από την αδιαφάνεια που υπάρχει στη μεθοδολογία υπολογισμού του συγκεκριμένου τύπου, της συγκεκριμένης εξίσωσης, που δεν μπορεί και διδακτορικό στο MIT να έχεις, δεν μπορείς να την αποκωδικοποιήσεις, πολλό δε μάλλον στα συγκεκριμένα τιμολόγια εναλλακτικών παρόχων που δεν αναγράφεται διακριτά το ποσό της ρήτρας αναπροσαρμογής, με αποτέλεσμα, όπως είπα και πριν, να αγοράζεις ένα προϊόν και να μην ξέρεις πού κατευθύνονται τα χρήματά σου και να μην ξέρεις τι τιμή θα πληρώσεις. Μάλιστα. Λέει εδώ Τάσος μια παρατήρηση. Θα βγει, λέει, κύριε Σαχίν, κύριε Καλτσά, υποκατάστατο της Μούτζας τώρα που ποινικοποιείται σύντομα και με ρήτρα αναπροσαρμογής με αναδρομική ισχύ. Άλλος φίλος, η Κάρμελη, παίζει η παλαμάκια το μυαλό. Θα πρότεινα, λέει, τη Ζωχάδα να τη βγάλουμε στους πραγματικούς αίτιους και τη Μούτζα να τη στρέψουμε στον εαυτό μας. Και άλλος φίλος από Θεσσαλονίκη λέει το εξής. Καλημέρα, κύριε Καλτσά. Η ρήτρα αναπροσαρμογής είναι για μια φορά κατέτος ή μπορεί κάθε τετράμινο να έρχεται και νέα ρήτρα? Η ρήτρα αναπροσαρμογής, σαν ρήτρα αναπροσαρμογής, προβλέπεται από τον κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας το 2013. Δεν είναι, επομένως, σε ένα συμβόλαιο κοινωνικής τιμολόγησης υπάρχει ρήτρα αναπροσαρμογής. Εδώ δεν λέμε ότι είναι άκυρη η δυνατότητα αναπροσαρμογής μιας σύμβασης ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν λέμε ότι δεν πρέπει να υπάρχει αναπροσαρμογή. Η συγκεκριμένη αναπροσαρμογή με την οριακή τιμή συστήματος που υπολογίζεται με βάση το φυσικό αέριο, που είναι το ακριβότερο καύσιμο, που έχουμε αδιαφάνεια στη μεθοδολογία υπολογισμού που χρησιμοποιούν, που δεν ακολουθούν ούτε τον υπολογισμό ούτε τον τύπο της ΡΑΕ υπάροχοι, που χρησιμοποιούν συντελεστές προσάψησης, όλα αυτά λοιπόν είναι αδιαφανή. Η ρήτρα σαν ρήτρα υπάρχει λόγω του νόμου του 13. Επομένως, το θέμα μας δεν είναι αν υπάρχει, ότι υπάρχει δυνατότητα να προσαρμογεί. Το θέμα είναι πώς εφαρμόζεται και ποια είναι η συγκεκριμένη μεθοδολογία του συγκεκριμένου τύπου που εφαρμόζεται τους τελευταίους 10 μήνες, που περνάει το ρεύμα που καταναλώνουμε στο 100% μέσα από το χρηματιστήριο και έχει ένα τύπο που δεν μπορεί να τον αποκωδικοποιήσει κανείς. Έχει ένα τύπο που δεν αναγράφεται καν στα τιμολόγια. Θα έπρεπε να είναι θέμα στις φετινές πανελλαδικές στα μαθηματικά ο τύπος. Να δείτε τι θα γινόταν. Άρα λέτε αυτό. Παρεπιπτόντως, και θέλω να κλείσουμε έτσι λίγα και πιο ευχάριστα, γιατί μας μαυρίσατε την ψυχή. Το εννοώ με την έννοια ότι εδώ έχουμε μπει σε ένα φαύλο κύκλο. Δεν μου λέτε, μια και το έφερε η κουβέντα. Με το νέο κοκ ποινικοποιείται η Μούτζα. Νομικός είστε. Είναι δυνατόν? Όλα είναι δυνατά, κύριε Σαχίδη, αυτή τη φορά. Τι να σας πω, συνεχώς δηλαδή μας εκπλήσουν πράγματα. Το ζήτημα, ξέρετε ποιο είναι, ότι ποινικοποιούνται, ότι δίνουμε το βάρος μας, δίνει το βάρος η πολιτεία σε ελάσσονος σημασία ζητήματα και κλείνει τα μάτια σε ζητήματα τα οποία επιβαρύνουν την καθημερινότητα του καταναλωτή, όπως είναι η ρήτρα αναπροσαρμογής που δίνουν αυτά τα ψίχουλα, όπως είναι το fuel pass στα 11 ευρώ το μήνα όταν έχει φτάσει 2,5 ευρώ η βενζίνη. Αυτά είναι τα σημαντικά προβλήματα και σε αυτά δυστυχώς η κυβέρνηση δεν ενσκύπτει, σε αντίθεση με άλλες κυβερνήσεις. Ανέφερα το παράδειγμα της Ιταλίας, που μέχρι στιγμής ο κύριος Ντράγκη έχει υποβάλει έκτακτο τέλος δις στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας. Έκτακτο τέλος δις. Τελευταία ερώτηση είναι του φίλου. Δύο φορές. Ναι. Το ερώτημα, το τελευταίο είναι του φίλου του Γιώργου. Είναι παράνομο επίσης το ότι φουσκώνουν τις κιλοβατόρες υπάροχοι επειδή έχουν το έναντι και το καθαριστικό αντί να μετράνε κάθε μήνα? Κοιτάξτε, η διαδικασία της μέτρησης, η ορθή διαδικασία είναι κάθε μήνα. Δηλαδή η πρακτική που ακολουθούν πολλοί καταναλωτές που φωτογραφίζουν οι ίδιοι το ρολόι και στέλνουν τη μέτρηση στον πάροχο, αυτό κανονικά δεν θα έπρεπε
να μπαίνουμε καν οι καταναλωτές στη διαδικασία να το κάνουμε. Οι πάροχοι είναι υποχρεωμένοι κάθε μήνα να μετράνε και να επιβάλλουν τη ρήτρα αναπροσαρμογής μόνο στον εκαθαριστικό λογαριασμό. Και εκεί θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί υπάρχουν πολλοί πάροχοι που επιβάλλουν ρήτρα και σε έναντι λογαριασμού. Μάλιστα. Κύριε Καλτσά, θα σας ξαναέχουμε μόλις έχουμε την απόφαση για να την αποκωδικοποιήσουμε. Ωραία. Πιθανότατα θα έχουμε απόφαση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που απαντήσατε και στους ακροατές. Α, λέει εδώ ο Κούλης, συγγνώμη λέει, που δεν ήμουν σαφής, κύριε Καλτσά. Μπορεί να έρχονται 600 κάθε τετράμινο στους λογαριασμούς μας από εδώ και πέρα. 600 επιδοτήσεις. Ναι, φαντάζομαι αυτό εννοεί ο φίλος. Όχι, είναι άπαξ η επιδότηση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Είναι από Δεκέμβριο έως Μάρτιο του 2020. Από Δεκέμβριο του 2021 έως Μάρτιο του 2022. Η ρήτρα. Αφορά αυτό το διάστημα. Για να το θέσω εγώ και διαφορετικά. Μπορεί να συνεχίσει να μας έρχεται λογαριασμός με ρήτρα αναπροσαρμογής που υποτίθεται ότι τεχνικά την καταργήσαν. Όχι, δεν την έχουν καταργήσει. Δεν καταργείται η ρήτρα με πολιτιακή πράξη. Η ρήτρα είναι. Είναι ένας όρος που περιλαμβάνεται σε ιδιωτική σύμβαση. Υπάρχει μια εξαγγελία ότι θα αποσυνδεθεί τιμή της λιανικής ή η τιμή της χονδρικής, συγγνώμη, από το φυσικό αέριο, με αποτέλεσμα να αποκλιμακωθούν οι τιμές. Άρα λένε ότι εν της πράγμαση σε ένα ποσοστό 80% θα ανασταλεί η ρήτρα. Αλλά αυτό μένει να το δούμε. Έχουν εξαγγείλει ότι θα το κάνουν από Ιούλιο. Και δεν ξέρουμε πότε θα το δει και σε ποιο λογαριασμό ο καταναλωτής. Γιατί, ναι, μεν, εγώ σας λέω, είμαι καλόπιστος και λέω ότι από Ιούλιο ξεκινάει και εφαρμόζεται. Πότε θα το δει ο καταναλωτής και σε ποιο λογαριασμό? Τον Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη, τον Ιούλιο δεν θα το δει. Τον Ιούλιο θα του έρθει ένας ωραιότατος λογαριασμός που αφορά μέτρηση από Φεβρουάριο έως Ιούνιο και θα πληρώσει ωραιότατα ρήτρα αναπροσαρμογή. Η εξαγγελία λοιπόν αφορά μια εν της πράγμαση μερική αναστολή πληρωμής της ρήτρας, επειδή θα αποσυνδεθεί μάλιστα για ένα χρόνο, όπως έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση, γιατί θα αποσυνδεθεί η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας από την τιμή του φυσικού αερίου, που είναι το ακριβότερο καύσιμο. Mm-hmm. Αλλά το πότε θα το δει αυτό ο καταναλωτής στο λογαριασμό μένει να το δούμε. Σε κάθε περίπτωση, αν γίνει, ας πούμε ότι γίνεται στο 100% όπως έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση, θα είναι μια εν της πράγματις η αναστολή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, για ένα έτος, και από εκεί και πέρα θα έχουμε ξανά τη ρήτρα όπως τη γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Κύριε Καλτσά, μας αποτελειώσατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να τα ξαναπούμε. Καλημέρα.